Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην εκδήλωση «Τα ναι και τα όχι». Δεν ακούω. Τώρα, ναι. Ωραία, τέλεια. Καλησπέρα. Καλωσορίζουμε όλες και όλους στην εκδήλωση «Τα ναι και τα όχι» του Ιάν Μεταξά, η θεωρία των άκρων απέναντι στην ιστορία, η οποία συνδιοργανώνεται από την εφημερίδα Εποχή και το πόρταλ Red Notebook. Μαζί μας σήμερα έχουμε τους ιστορικούς Μενέλο Χαραλαμπίδη και Τάσο Σαλκελαρόπουλο, καθώς και τη βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεάνο Φωτίου. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση δεν αποτελεί μόνο η επέτειος του όχι, αλλά και η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, τόσο στις τάξεις των ιστορικών, όσο και με φόντο την άνοδο της Χρύσης Αυγής. Τελευταία πράξη σε αυτή την πορεία, καθώς και συμβολική αναβάθμιση του εγχειρήματος, αποτέλεσε και η ανάδειξη του Μεταξά στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, με το προφίλ του επίδοξου αναμορφωτή της χώρας και του ανθρώπου που εργάστηκε για την προετοιμασία του αντιφασιστικού αγώνα. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και μία άλλη επίδοξη αναθεώρηση, αυτή του ρόλου των ταγμάτων ασφαλείας απέναντι στην κόκκινη βία και προφανώς του εμφυλίου. Συζήτηση η οποία διεξάγεται από τη δεκαετία του 90 και έπειτα και όχι μόνο από περιθωριακούς ακροδεξιούς και φιλοδοξικούς κύκλους, αλλά διαστόματος καθηγητών εγνωσμένου κύρους, όσο την παραθετική, στην καθεστική αστρεβή αντίληψη της αριστεράς, όπως αυτή εκολάφθηκε την περίοδο της μεταπολίτευσης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η θεωρία αυτή σε όλες τις προαναφερθείς περιπτώσεις διαλέγει πόρυτα ως οπτική γωνία για την ανάγνωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την πλευρά του κράτους, τις κατοχικές κυβερνήσεις, την κυβέρνηση του Μεταξά μετά το διορισμό του από τον Γεώργιο τον Δεύτερο, καθώς και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αλλά και τις κυβερνήσεις επί εμφυλίου. Και λέμε υπόρρητα, εφόσον καταλήγουν de facto να δικαιώνουν τις εκάστοτε κρατικές επιλογές, τα τάγματα ασφαλείας που δρούσαν υπό την καθοδήγηση της Βέρμαχτ και τη δικτατορία του Μεταξά, ως αναγκαία απάντηση για την προστασία του πολιτεύματος από την κόκκινη βία. Επιστρέφοντας στο θέμα μας, το αναθεωρητικό εγχείρημα λοιπόν είναι μεγαλεπίβολο πολλαπλώς. Πρώτον, ως προς τη διεξαγωγή μιας ιδεολογικής και πολιτικής πάλης για την ίδια την ιστορία, για την επικράτηση μιας mainstream αντίληψης και λόγου για το Μεταξά και την περιθωριοποίηση σε κόκκινη προπαγάνδα οποιασδήποτε άλλης προσέγγισης. Πράγμα που επιδιώκει εμέσως και το αναθεωρημένο εγχειρίδιο. Σε δεύτερο επίπεδο, μπορούμε να αναγνώσουμε και χρήσεις για το σήμερα, περί του τι θεωρείται ότι απειλεί μια δημοκρατία και ποια μέτρα μπορούν να πάρθουν για τη διασφάλισή της. Αυτό συνδέεται άμεσα με τον έτερο άξονα της συζήτησης που αφορά την θεωρία των δύο άκρων και τον πόλεμο κατά του ολοκληρωτισμού και της βίας. Η επίσημη ιστορία λοιπόν, διδάσκοντας και δικαιώνοντας τους προτεργάτες του πολέμου κατά του ολοκληρωτισμού, κατά των αριστερών δηλαδή, για συγκεκριμένους ιστοριογράφους, ασχέτως αν ήταν δικτάτορες ή δοσύλλογοι, αποπειράται να ενισχύσει το έργο της δεξιάς σήμερα, να αναβαθμίσει το πλωστάσιο των επιχειρημάτων και των πρακτικών της και να δημιουργήσει τον αναγκαίο χώρο, όχι αυτόν που γνωρίζαμε με τα πολιτευτικά ως κέντρο, αλλά μια συνένεση στη βάση του νεοσυντηρητισμού, του ρατσισμού και μια αποστιωμένη δημοκρατία, που όμως πολύ συχνά βρίσκεται σε καθεστώ έκτακτης ανάγκης. Πολεμά τα τέρατα των άκρων, αν και ομοιάζει τις πρακτικές και στις ιδεολογίες της σε ένα μόνο από αυτά. Άλλωστε, ο Ιωάννης Μεταξάς χρησιμοποιείται ευρύτατα από την ίδια τη Χρυσή Αυγή και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Γενικός Γραμματέας της, Μιχαλολιάκος, αιτιολογώντας την επιλογή του ναζιστικού χαιρετισμού, στράφηκε στον Αθηνοπατέρα και φιλολαϊκό ηγέτη, Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος πρώτος επέβαλε το χαιρετισμό αυτό στη χώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσουμε και θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας, ξεκινώντας με τον Τάσο, με τον Μενέλο Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς φτάσαμε στο 36 και πώς οι δυνάμεις του κέντρου βοήθησαν και ανέχτηκαν την άνοδο αυτή του Μεταξά στην εξουσία.